Με το παρόν αντεργατικό φιλοεπιχειρηματικό πολυνομοσχέδιο ολοκληρώνεται ένας επιπλέον κύκλος ικανοποίησης των απαιτήσεων του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Άλλωστε, δημόσια έχει δηλώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ικανοποίησε το 60% των απαιτήσεών του και η Νέα Δημοκρατία σήμερα ολοκληρώνει το υπόλοιπο 32% των αυτών των αξιώσεων. Η κυβέρνηση επιδιώκει με ένα σβάρο δύο στοχεύσεις. Από τη μία γενικευμένη επίθεση στα εργασιακά, συνδικαλιστικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, με συντριπτικό πλήγμα στις συλλογικές συμβάσεις, ειδικά στις κλαδικές, εμπόδια στο απεργιακό δικαίωμα με κτύπημα των δημοκρατικών λειτουργιών των συνδικάτων και το ηλεκτρονικό φακέλωμα των εργαζομένων και από την άλλη απλόχερη παραχώρηση ισχυρών προνομίων στους επιχειρηματικούς ομίλους που θωρακίζουν την ανταγωνιστικότητά τους και διαμορφώνουν φιλικότερο επενδυτικό περιβάλλον. Η κυβέρνηση πράγματι δίνει λύσεις σε ό,τι εμποδίζει τις επενδύσεις και την καπιταλιστική ανάπτυξη. Διευκολύνει έργα με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, πολλαπλασιάζοντας το κόστος κατασκευής τους, με το λαό να πληρώνει τα σπασμένα και τις κατασκευαστικές εταιρείες να θησαυρίζουν. Παρακάμπτει στοιχειώδεις περιβαλλοντικές χωροταξικές προϋποθέσεις, ανοίγοντας νέα πεδία κερδοφορίας στους επιχειρηματικούς ομίλους. Απλουστεύει τις περιβαλλοντικές αντιοδοτήσεις έργων. Παρακάμπτει όρους και περιορισμούς δόμησης προς χάριν του υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος, όπως αναφέρει το σχέδιο νόμου. Υποβαθμίζει την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, έρροντας τα όποια αρχαιολογικά εμπόδια με fast-track διαδικασίες. Προσαρμόζει τα χωροταξικά σχέδια των περιφερειών και των γνωστών ΣΧΟΑΠ στις επενδυτικές ορέξεις του κεφαλαίου. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση κατασκευής και εκμετάλλευση του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου με σύμβαση παραχώρησης σε ιδιωτική κοινοπραξία που εγκρίθηκε από τη Βουλή επί ΣΥΡΙΖΑ, με το κράτος να δίνει πρίκα στον ιδιώτη το 1/3 της χρηματοδοτούμενης επένδυσης με 1.002 περιβαλλοντικές και αρχαιολογικές παρανομίες που καταστρέφουν το περιβάλλον και την αγροτική παραγωγή, αλλοιώνουν το ανάγλυφο της περιοχής και μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα και άλλα πολλά. Η Νέα Δημοκρατία, πατώντας στα προνόμια που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κοινοπραξία, ολοκληρώνει αυτό το έγκλημα με τις παρούσες διατάξεις, αφήνοντας βορρά μια παραγωγική περιοχή και τους κατοίκους της στις ορέξεις των κοινοπραξιών. Για τη γρήγορη και ασφαλή υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, η κυβέρνηση προβλέπει την ανάθεση σε τράπεζες και ιδιωτικές εταιρείες, την αξιολόγηση και τον έλεγχο μιας επένδυσης, στις οποίες μάλιστα δίνουν το δικαίωμα να πιστοποιούν την υλοποίηση του 50% του επενδυτικού σχεδίου, προκειμένου στη συνέχεια να αποσπάσουν την κρατική χρηματοδότηση. Σε αυτή την ανάπτυξη όμως δεν χωρούν οι λαϊκές ανάγκες για την παιδεία, την υγεία, την πρόνοια, ούτε βέβαια τα αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά και αντιπυρικά έργα που έχει ανάγκη ο λαός, τα κονδύλια των οποίων περιορίζονται κι άλλο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και διοχετεύονται ως ζεστό κρατικό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Η κυβέρνηση, με το άρθρο 179, αξιοποιώντας το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο που προϋπήρξε και δεν το ανέρεσε φυσικά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δίνει το πράσινο φως εισόδου των επιχειρηματικών ομίλων σε κρίσιμες υπηρεσίες των Δήμων, στην καθαριότητα με προοπτική την πλήρη εκχώρηση του φιλέτου της διαχείρισης των απορριμμάτων σε επιχειρηματικούς ομίλους, στον ηλεκτροφωτισμό με το βλέμμα στραμμένο στις επιδιώξεις των επιχειρηματικών σχεδιασμών στην ενέργεια και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και στο πράσινο που συνοδεύεται με την επιχειρηματική εκμετάλλευση ελεύθερων χώρων, πάρκων και τη δημόσια γη. Η συγκεκριμένη διάταξη δίνει τη δυνατότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του και χωρίς αυξημένη πλειοψηφία ή αιτιολόγηση, να τις εκχωρεί στους ιδιώτες. Τα μέτρα αυτά θα πλήξουν το λαό που θα πληρώσει πανάκριβα τις υπηρεσίες αυτές και για τους εργαζόμενους που θα απασχολούνται με μισθούς πείνας και τσακισμένα δικαιώματα για να κερδίζει ο επενδυτής. Επίσης, με το άρθρο 185, νομιμοποιεί την παράτυπη πρακτική των διαπεριφοράς συνεδριάσεων των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων
δηλαδή με το τηλέφωνο, υποβαθμίζοντας ακόμα περισσότερο το ρόλο τους. Θεωρεί μάλιστα νόμιμες όσες αποφάσεις πάρθηκαν μέχρι σήμερα και πάβει κάθε πειθαρχική και ποινική δίωξη. Πρόκειται για φωτογραφική διάταξη, βγάζοντας λάδι δημάρχους που πέρασαν μέτρα σε βάρος λαϊκών οικογενειών δια περιφοράς συνεδριάσεων. Σημειωτέων, υπάρχει υπόθεση που αφορά στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και νυν δήμαρχο, που έχει ήδη εκδοθεί και διαβιβαστεί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπου εκκρεμεί απόδοση ποινικών ευθυνών βάσει πορίσματος του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, που επιβεβαιώνονται με συγκεκριμένες καταγγελίες. Για όλα λοιπόν τα παραπάνω, ο ΣΕΒ, τα βιομηχανικά επιμελητήρια, ο ΣΕΤΕ, η ΕΣΕΕ και όλες οι ενώσεις του κεφαλαίου χειροκροτούν, δίνοντας τα εύσημά τους στην κυβέρνηση, όπως έκαναν άλλωστε και επί ΣΥΡΙΖΑ. Την απλοχεριά που επιδεικνύουν στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεφαλαίου όμως, δεν τη δείχνουν αντίστοιχα στα αιτήματα των εργαζομένων που διεκδικούν μέτρα κάλυψης των απολειών που έχασαν τα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης και συνεχίζουν να χάνουν και σε συνθήκες καπιταλιστικής ανάπτυξης. Με την πτώχευση της ΚΟΜΑΚΟΥ, η κυβέρνηση έσπευσε άμεσα να απαλλάξει τους μεγαλοξενοδόχους από το τέλος διαμονής και ρυθμίσεις στην καταβολή του ΦΠΑ, σε αντίθεση με τα αιτήματα εργαζομένων και μικρομεσαίων επαγγελματιών στο χώρο του τουρισμού επισιτισμού, που μέχρι και σήμερα δεν έχουν πάρει καμία ουσιαστική απάντηση. Μπορεί να αλληλοβρίζονται η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα σε επίπεδο χαμητυπίου για την υπόθεση Νοβάρτης, για να συγκαλύψουν τις ευθύνες τους για το σκάνδαλο των σκανδάλων που είναι η εμπορευματοποίηση του φαρμάκου και της υγείας γενικότερα, αλλά στην Επιτροπή για το παρόν πολυνομοσχέδιο αντάλλασαν φιλοφρονήσεις, εκφράζοντας εκατέρωθεν την ικανοποίησή τους στη θετική συμβολή και των δύο για την υλοποίηση των απαιτήσεων του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κυρίες και κύριοι, καλεί την εργατική τάξη, τα λαϊκά νοικοκυριά, να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να μην συμβιβαστούν με την ανάπτυξη των λίγων και τα ψίχουλα για τους ίδιους. Δεν πρέπει να χαριστούν σε κανέναν. Πρέπει να προτάξουν τις δικές τους ανάγκες για την επιβίωσή τους. Καλούμε το λαό χωρίς αναμονή, φόβο και αυταπάτες να επιλέξει το δρόμο του αγώνα, βάζοντας εμπόδια στα αντιλαϊκά μέτρα μέχρι την οριστική ανατροπή του βάρβαρου συστήματος που κάνει τον πλούσιο πλουσιότερο και το φτωχό φτωχότερο. Να στρατευτούν στον αγώνα για τη νέα κοινωνία, όπου ο λαός τότε και μόνο τότε θα απολαμβάνει τον πλούτο που με τόσο κόπο παράγει.